Αγώνας κλειδί και για τις δύο ομάδες, ίσως μάλιστα θα λέγαμε περισσότερο για τους Ιουγκοσλάβους, μια και παίζουν στο γήπεδό τους και έχουν, θέλουν μόνο τη νίκη, αλλά και εξίσου κρίσιμος και αποφασιστική σημασία για την ελληνική ομάδα. 47 ολόκληρα χρόνια η εθνική ομάδα προσπαθεί, χωρίς να τα καταφέρει, να κερδίσει την Ιουγκοσλαβία. Από το 1934 στην Αθήνα την είχε κερδίσει με 2-1 με 2 γκολ του Γιάννη του Βάζου και του Ελληνία Ανδριανόπουλου και ακούτε τώρα τον ύμνο μας. Τραγούδησαν οι Έλληνες φιλάθλοι που βρίσκονται εδώ στο Σπλίτ και τώρα ο ύμνος της Ιουγκοσλαβίας. Λοιπόν, ότι από το 34, από το 1934 η εθνική ομάδα έχει να κερδίσει Ιουγκοσλάβους. Ο σημερινός αγώνας είναι ο 17ος μεταξύ των δύο γειτονικών και οπωσδήποτε φιλοχωρών, με 12 νίκες των Ιουγκοσλάβων, 2 ισοπαλίες και 2 ελληνικές νίκες. 48-16 είναι τα τέρματα υπέρ των Ιουγκοσλάβων, τελευταίο παιχνίδι στα Σκόπια το 78-4-1 υπέρ της Ιουγκοσλαβίας. Και βλέπετε στην οθόνη σας την ελληνική ομάδα με τερματοφύλακα τον Νίκο Σαρκάνη. Αμυντικούς τον Γκούναρ, Ιωσήφιδη, Φυρό και Καπτής που είναι αρχηγός. Λιβαθινός, Κουσουλάκης, Κούης και Μπαλής στη μεσαία γραμμή. Ο Αρδίζογλου με τον Κωστίκο μπροστά. Και βλέπεις τους αμπληρωματικούς είναι ο Πουπάκης, ο Κυράσας, ο Ξανθόπουλος, ο Κούδας και ο Δαμανάκης με το νούμερο 16. Εδώ στην οθόνη η Ιουγκοσλαβική ομάδα που παίζει με τερματοφύλακα τον Πάντελης της Ράδινης σκηνής. Το 2 Κρύπωτης του Ερυθρού Αστέρα, το 3 ο Χρίστιτς της Ρίακα, το 4 Βλαδιμίρ Ζάετς, λίμπερο και αρχηγός που παίζει στη Δύναμο Ζάγκρεπ, το 5 Στοϊκόβιτς Παρτίζαν, το 6 ο Πούλιαν που παίζει όπως είναι γνωστό στο Αμβούργο, το 7 ο Ζλάτκο Βούγιοβιτς της Χάιντουκ Σπλίτ, το 8 Σλίσκοβιτς Βέλες, το 9 Χαλίλ Χοτζίτς Βέλες, το 10 Σλίβ που παίζει είναι επαγγελματίας όπως και ο Πούλιαν, παίζει στην Ευστελιέγης. Και το 11 ο Πάσης της Σαράγεβο, το 7 Βούγιοβιτς. Διαιτητής είναι ο Βιτάλι Μπουτένκο, Σοβιετικός. Και βέβαια άλλοι δύο Σοβιετικοί είναι οι επόπτες γραμμών. Είναι ο Καντέτοφ και ο Γιούσκα, εδώ η ελληνική ομάδα. Με Λιβαθινό Καψί, Σαρκάνη, Κωστίκο, Παλί, Ιωσήφιδη μπροστά, την όρθια γραμμή. Φυρό, Κουσουλάκη, Αρδίζο, Γλουκούι και Γούναρη κάτω. Η Ελλάδα μαζί με την Ιουγκοσλαβία και την Αΐτη της στον όμιλό μας Ιταλία διεκδικούν εδώ Μπουτένκο τις δύο θέσεις για τα τελικά στην Ισπανία. Η Ιταλία σε 4 αγώνες έχει 4 νίκες, 8 βαθμούς. Η Ελλάδα σε 4 αγώνες έχει 6 βαθμούς. 3 νίκες, 1 στην Κοπεχάγη, 2 επί του Λουξεμβούργου και 1 ήταν με την Στυλοφόρο από την Ιταλία. Η Ιουγκοσλαβία σε 3 παιχνίδια έχει 4 βαθμούς. Η Δανία σε 4 παιχνίδια έχει 2 βαθμούς, μία νίκη και το Λουξεμβούργο τελευταίο. Και τον αρτήριο λάκτημα του μεγάλου αγώνα που σας μεταδίδει απευθείας από το Σπλίτ η ΕΡΤ και η πρώτη παλιά του Γούναρη που πήγε στον Σαργάνη. Παλιά για τον Κωστίκο που μαρκάρεται από τον Πούλιαν και τον Στοϊκόβιτς, ο Πούλιαν έκοψε. Ξανάκοψε και η μπάλα έρχεται στον Βούγιοβιτς που δίνει στον Σλίσκοβιτς. Ο Σλίσκοβιτς ανοίγει δεξιά για τον Κρύμποτιτς, η παλιά του Κρύμποτιτς πάει στον Φυρό.
άνοιγμα του Φυρού προς την δεξιά επιθετική πτέρυγα της ελληνικής ομάδας, όπου τελικά βρίσκεται ο Αρδίζογλου. Αρδίζογλου που ξεφεύγει ωραία και δίνει στον Κωστίκο. Κωστίκος που μαρκάρεται, θέλει να δώσει στον Αρδίζογλου που είναι offside. Αρδίζογλου και Κωστίκος είναι οι δύο προθυμένοι της ελληνικής ομάδας, που παίζει με 4-4-2, Καψής Φυρός στο κέντρο της άμυνας, Λιβαθινός, Κούις, Μπαλής και Κουσουλάκη στα χαφ. Χαφ που βοηθάει ενίοτε ο Αρδίζογλου και ενίοτε ο Κωστίκος. Η Ιγκοσλάβη παίζει με 4-3-3, προθυμένοι είναι ο Πάσιτς, αριστερά είναι ο Χαλίλ Χοτζίτς center for και ο Ζλάτκο Βούγιοβιτς δεξιός εξτρέμ. Εδώ πέρα ο Χρίστιτς, αριστερός μπακ. Χαλίλ Χοτζίτς δίνει μια παλιά για τον Ζάγετς. Σλίβο τώρα, ο Σλίβο. Παλιά του Σλίβο προς την ελληνική περιοχή. Λάθος του Κούι. Ο Βούγιοβιτς θέλει να πάρει την μπάλα, ο Κούις το μαρκάρει και τον κόβει και ο Ιωσήφιδης έπεσε βέβαια. Ο Βούγιοβιτς εδώ, ο Ζλάτκο Βούγιοβιτς. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση ανατροπής του. Το μαρκάρισμα του Κούι που έκανε το πρώτο λάθος, αλλά το μανόρθος ήταν σωστό, ορθόδοξο θα λέγαμε. Ξαναβλέπετε τη φάση. Όπου ο Κούις με τον Ιωσήφιδη κατάφεραν να κόψουν τον Βούγιοβιτς. Τώρα στη ζωντανή μετάδοση ένα φάουλ που έχει κερδίσει η Ιουγκοσλαβική ομάδα και που η μπάλα είναι στον αρχηγό, τον Ζάετς. Ο Ζάετς θέλει να βρει κάποιον, τελικά βρίσκει τον Φυρό. Ο Φυρός για τον Κουσουλάκη. Ανοίγεται ο Γούναρης, παίρνει την μπάλα τον Κουσουλάκη. Ο Γούναρης ψάχνει τον Κωστίκο, παρκάρεται από τον Στοϊκόβιτς. Στοϊκόβιτς που είναι στόπερ και που παίζει πάνω στον Κωστίκο. Γούναρης στο πλάγιο και ο Κωστίκος κατάφερε να φύγει από τον Στοϊκόβιτς να κάνει μια σέντρα. Είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Στο δεύτερο λεπτό κόρνερ που κερδίζει η ελληνική ομάδα και που παραχώρησε ο Ζάιετς. Κόρνερ που θα χτυπήσει ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης. Ενώ στην ελληνική περιοχή βρίσκεται Αρδίζογλου, Παλής, Κωστίκος και Κούις, υψηλόσωμοι δηλαδή. Κόρνερ που κόβεται από τον Ζάιετς για να ξανάρθει η μπάλα στον Κουσουλάκη που μάχεται με τον Σλίβο. Ο Σλίβο την έχει. Αποφεύγει το μαρκά του Κουσουλάκη, γυρίζει στον Πάντελιτς. Για να πούμε από πλευράς τακτικής, ο Κουσουλάκης παίζει προς το δεξί μέρος της μεσαίας γραμμής. Λιβαθινός και Παλής παίζουν στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Μπροστά δηλαδή αν θέλετε δύο στερμπακ. Και ο Κούις παίζει σαν αριστερός. Εδώ ο Βούγιοβιτς θα σεντράρει και ο Φυρός θα παραχωρήσει το κόρνερ. Στο τρίτο λεπτό στη σέντρα του Βούγιοβιτς ο Φυρός κόρνερ. Κόρνερ που τρέχει να χτυπήσει ο Πάσης του Σαράγεβου που παίζει σήμερα για δεύτερη φορά. Το βλέπετε εδώ. Της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας. Μια Εθνική Ιουγκοσλαβία που μοιάζει αρκετά ανανεωμένη. Πάση στο κόρνερ και ο Σαργκάνης θετικά και εύκολα άλλωστε. Λέγαμε λοιπόν ότι μπροστά στους δύο σέντερμπακ, το Καψί και το Φυρό, που εναλλάσσονται στη θέση του στόπερ ή του λίμπερο για να μαρκάρουν τον Χαλίλ Χοτζίτς, παίζει ο Λιβαθινός με τον Παλί. Ενώ ο Κούις είναι ο αριστερός χαφ και αν θέλετε στους τέσσερις χαφ και ο Κουσουλάκης ο δεξιός χαφ. Ο Κωστίκος είναι με τον Στοϊκόβιτς. Μάχη τον Κωστίκος, έχει προσπαθεί ο Αρδίζογλου. Τελικά παίρνει ο Σλίβο. Τον κόβει ο Λιβαθινός. Φάουλ λέει ο Μπουτένκο. Παραλαμβάνω, Βιτάλη Μπουτένκο, ο Βυτικός Οδύτης. Φάουλ βέβαια για την Ιουγκοσλαβία. Στο τέταρτο λεπτό. Μια ελληνική ομάδα αποφασισμένη για να σπάσει μια παράδοση 47 χρόνων. Ο Μπούλιαν εδώ και εδώ ο Κρίμποτιτς. Και να πούμε ότι τον αγώνα παρακολουθεί μεταξύ των άλλων και ο Έντζο Πέαρτζοτ, ο τεχνικός υπεύθυνος της Εθνικής Ιταλίας και ο Γιώζεφ Πιόντεκ, ο δικογερμανός μάνατζερ της Δανίας. Ο Καψής στο φάουλ που γυρίζει στο Σαργκάνη. Φυρός. Φυρός ο παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις από τους σημερινούς βέβαια της Εθνικής στο Εθνικό Συγκρότημα, 44 φορές σήμερα διεθνής. Ψάχνει τον Παλί, θα κόψει ο Μπούλιαν, ψάχνει μπάλα στο Λιβαθινό. Ο Λιβαθινός κάνει το σούτ και out. Μια ωραία προσπάθεια του Λιβαθινού. Ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Λιβαθινός είχε πει βαθιά στην άμυνα της Ιουγκοσλαβίας, έκανε το σούτ out. Κρίμποτιτς. Μπούλιαν,
από τους μεγάλους παίκτες της Bundesliga στο Αμβούργο. Καψής, Ιωσιφίδης, Στόικοβιτς με τον Κωστίκο πάντοτε, ο Ζάιετς, ο Λίβερο και αρχηγός για πρώτη φορά στην Ιγκοσλαβία βρίσκει τον Σλίβο. Ο Σλίβο βρίσκει τον Βούιοβιτς. Ο δίδυμός του έπαιξε χθες ο Ζόραν με την εθνική ελπίδα που έφερε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, 1-1 στο Ζαντάρ. Μια πολύ ωραία εμφάνιση της εθνικής ομάδας των ελπίδων χθες στο Ζαντάρ για το κύπελλο UEFA 1-1. Προηγήθηκε μάλιστα που συνεργαστώ με τον Δίντσικο για να εσωφαριστεί από τον Μάρις αργότερα. Την παλιά του Σαργκάνη προς τον Αρδίζογλου που είναι μαζί με τον Χρίστιτς. Η μπάλα λέει πλάγια, λέει ο Μπουτένκο, πλάγιο υπέρ βέβαια των Ιουγκοσλάβων. Η φάουλ, πλάγιο λέει ο Μπουτένκο και όχι φάουλ. Πλάγιο με τον Χρίστιτς που δίνει στον Παντελίτς, Παντελίτς της Ράντινης κοινής που θα τελειώσει φέτος το πρωτάθλημα και θα πάει μάλλον να παίξει στη Γαλλία. Θα γίνει επαγγελματίας κι αυτός όπως είναι ο Σλίβο και ο Μπούλιαν. Κρίμποτιτς του Ερυθρού Αστέρα για τον Σλίσκοβιτς της Βέλεζ. Μπούλιαν. Παλιά του Μπούλιαν, Χαλίχοντζιτς, Σλίβο η μπάλα, Σλίβο που κάνει το σούτο και 1-0 για τους Ιουγκοσλάβους με τον Χαλίχοντζιτς, με τον Σλίβο στο έκτο λεπτό. Ξαναβλέπετε το σούτο, οπωσδήποτε εδώ βλέπετε και τη φάση ευνηδιάς και ο Σαργκάνης, ίσως δεν περίμενε ότι ο Σλίβο θα κάνει το σούτο 5 με 6 μέτρα έξω από την περιοχή. Ξανά η φάση. Ο Χαλίλχοντς θα κάνει στο Σλίβο, την πάσα στο Σλίβο. Ο Σλίβο θα με το αριστερό θα στείλει την μπάλα στα ελληνικά δίχτυα. Είναι το 7ο λεπτό και οι Ιουγκοσλάβοι με το γκολ του Έντεμ Σλίβο προηγούνται της Εθνικής Ελλάδας 1-0. Ένα γκολ το οποίο μπορούσε να έχει αποδευτεί και ο Σλίβο, φάνηκε αμαρκάριστος, αλλά κατά την προσεκτική μας άποψη και ο Σαργκάνης ευνηδιάστηκε. Έπεσε κάπως καθυστερημένα, δεν περίμενε ίσως να του κάνει το σούτο Σλίβο 3-4 μέτρα έξω από την περιοχή. Εδώ οι Ιουγκοσλάβοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ. Είναι η ομάδα που ευνηδιάστηκε στο 7ο λεπτό αφού χάνει 1-0. Και έχει κερδίσει η Ιουγκοσλάβοι ένα φάουλ με τον Σλίσκοβιτς. Θα κόψει ο Κουσουλάσκι Παλασάρ στον Ιωσιφίδη. Ο Ιωσιφίδης προσπαθεί να την απομακρύνει όπου έρχεται ο Στοϊκόβιτς. Κερδίζει μια κόντρα από τον Λιβαθινό. Ο Λιβαθινός που κάνει φάουλ στον Στοϊκόβιτς, ενώ ο center back της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας είναι στο έδαφος. Ένα γκολ που ευνηδίασε την ελληνική ομάδα, στο πρώτο θα λέγαμε σούτ, στην πρώτη ευνηδιαστική της των Ιουγκοσλάβων. Ο Χαλίλχοντζιτς γύρισε εδώ ξανά η φάση όπου ο Λιβαθινός έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα στο Στοϊκόβιτς. Ο Χαλίλχοντζιτς έδωσε στο Σλίβο, αυτός με μια προσπίση απέφυγε τον Καψί και 3-4 μέτρα έξω από την περιοχή με αριστερό σούτ ευνηδίασε τον Σαργκάνη. Έχουμε συνεπώς μια διακοπή του αγώνα, ενώ στο Ίκοβιτς σηκώνεται και οι Ιουγκοσλάβοι προηγούνται από το 7ο λεπτό με 1-0. Με τον γκολ του Σλίβο έχουν κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ με τον Σλίσκοβιτς. Δίνει για τον Πάσιτς, έρχεται ο Αρδίζολου στην άμυνα, βοηθάει, έχει την μπάλα. Ψάχνει, βρίσκει τον Κούι, ο Κούις βρίσκει τον Παλί. Ο Παλίς είναι μαρκαρισμένος, κλεισμένος. Θέλει να δώσει χωρίς αποτέλεσμα, στο Ίκοβιτς εμεβαίνει και δίνει στον Κρίποντιτς, αυτός τον Ζάετς. Ο Ζάετς ψάχνει κάποιον. Αναπηδάει μπάλα στον Κούι, προσπαθεί ο Χαλίλχοντζιτς με τον Φυρό, διώχνει ο Καψής. Στο Ίκοβιτς ξανά, εκεί που είναι ο Γούναρης. Γούναρης για τον Κουσουλάκη. Αυτός τον Παλί. Ο Παλί στον Φυρό. Κουσουλάκης πάλι. Και ξανά Φυρός πρεσάρεται από τον Σλίσκοβιτς ο Φυρός. Ανοίγει στον Καψή. Καψής ψάχνει κάποιον εξεμαρκάζιστο. Μόνο ο Φυρός αυτή τη στιγμή και ο Παλής
κάπως είναι ξεμαρκάρης. Τελικά δίνει στον Κωστίκο, ο οποίος ανοίγει ωραία για τον Γούναρ. Ο Γούναρ προσπαθεί να φύγει σαν εξτρέμ. Σε καλύτερη θέση κόβεται από τον Στοϊκόβιτς. Στοϊκόβιτς στον Σλίβο. Ο Σλίβο για τον Πάσιτς. Εφηλτιασμό στον Ιουγκοσλάβο με τον Πάσιτς. Μαρκάρει ο Φυρός αποτελεσματικά. Έρχεται ο Μπαλής. Παίρνει την μπάλα. Την κερδίζει ο Σλίβο. Τη δίνει στον Σλίσκοβιτς. Κόβει ο Κούις. Μπάλα που έρχεται στον αρχηγό της Ιουγκοσλαβίας, τον Ζάιτς. Αυτός δίνει στον Μπούλιαρν. Ο Μπούλιαρν θα δώσει στον Κρίποντιτς. Αυτό στον Χαλίλχοντιτς. Και αυτός ξανά στον Κρίποντιτς για τον Σλίβο. Ο Σλίβο πάντα. Βρίσκει τον Σλίσκοβιτς και αυτός τον Μπούλιαρν και αυτός τον Ζάιτς. Αρχίζει κυκλοφορία της μπάλας από πλευράς Ιουγκοσλάβων για να βρεθεί κάποιος ξεμαρκάριστος. Είναι ο Σλίβο. Τώρα είναι ο Κρίμποντιτς και τώρα είναι ο Ζλάτκο Βούγεβιτς που θα κάνει τη σέντρα και θα κόψει ο Κουσουλάκης πάνω στον Σλίσκοβιτς που κάνει το σούτ από μακριά, out. Και εδώ ο Σλίσκοβιτς που στο 11ο προς το 10ο λεπτό έκανε το shoot out. Το ξαναπούμε, άλλωστε το είδατε ότι η ελληνική άμυνα ευνηδιάστηκε από εκείνη την γρήγορη επίθεση και το συνδυασμό Χαλίλχοντζης και το Σλίβνο. Αποτέλεσμα να δείξει αυτό το κόλ στο 7ο λεπτό. Αυτή τη στιγμή έχει κερδιστεί ένα φάουλ. Το κέρδισε ο Κωστίκος. Ένα φάουλ είναι ο Παλής στην μπάλα. Ενώ ο Βούγιοβιτς και ο Κρίμποντιτς θα κάνουν ένα είδος στίχους βέβαια. Ο Μπαλής λοιπόν ή ο Κούις. Ο Κούις στο φάουλ. Ο Κούις στο φάουλ πάνω στο Πάντελης που χάνει την μπάλα, αλλά δεν υπάρχει ένας Έλληνας να ακολουθήσει το σουτ του Κούι. Οι Ιουγκοσλάβοι θέλουν να διώξουν. Καταφέρουν, η μπάλα έρχεται στο Λιβαθινό. Ο Λιβαθινός κοντράρεται από το Στοϊκόβιτς. Οπωσδήποτε πρέπει να έχει γίνει ένα φάουλ του Στοϊκόβιτς, το οποίο δεν σημείωσε. Μπορεί και να μην το είδε ο διετής ο Μπουτέγκο. Ξαναβλέπει τη φάση στο σουτ του Κούι, η μπάλα να πήδησε στο σώμα του Πάντελιτς, αλλά δεν είχε ακολουθήσει το σουτ του Κούι άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Βαλιά του Μπούλιαν βαθιά προς τον Βούγιοβιτς, ο Ιωσήφιδης σε καλύτερη θέση αφήνει για το Σαργκάνι. 13ο λεπτό, απευθείας μετάδοση της ΕΡΤ εδώ στο θαυμάσιο από αρχιτεκτονικής και από πάσα άλλωστε πλευρά στάδιο της Χάιντου Σπλιτ που φτιάξαν οι Σουηδοί άλλωστε για τους μεσογειακούς αγώνες του 79. 1-0 στο Ίκοβιτς έκοψε τον Κωστίκο και η μπάλα είναι πλάγια υπέρ των Ιουγκοσλάβων. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πάγκο από ελληνικής πλευράς είναι Πουπάκης, Κυράσας, Ανθόπουλος, Κούδας, Δαμανάκης και από πλευράς Ιουγκοσλάβων ο Μάριτς, ο Πάγεβιτς, ο Σέστης, ο Πρίμωρατς και ο Γερόλιμοφ. Ζάετς με την μπάλα. Σλίσκοβιτς για τον Χρίστιτς, τον αριστερό μπακ που είναι ελεύθερος, που δίνει στον Πάσιτς. Γούναρης μπροστά στον Πάσιτς. Πάσιτς Σλίσκοβιτς. Κόβει ο Λιβαθινός, η μπάλα στον Μπούλιαν. Ο Μπούλιαν στον Κρίμποντιτς. Παλιά για τον Σλίσκοβιτς, κόβει ο Ιωσήφιδης και ο Λιβαθινός στον Σαργκάνι. Μια ελληνική ομάδα η οποία προσπαθεί να βρεθεί. Με παραλαμβάνω δύο κόφτες στα χαφ, Λιβαθινό Κουσουλάκη και Κουσουλάκη που βγαίνει κάποτε σαν εξτρέμ δεξιός και με τον Παλί και τον Κούι λίγο πιο μπροστά. Να ο Κουσουλάκης, εδώ ο Γούναρης, πολύ βαθιά παλιά του Γούναρη για τον Κωστίκο. Πλησιάζουμε το πρώτο 15 λεπτό. Κρίμποντιτς, Ζλάτκο Βούγιοβιτς, Μπούλιαν, Σλίσκοβιτς, πάνω στο καψί, Κούις, Λιβαθινός βγαίνει και ο Γούναρης δεξιά. Τελικά η μπάλα στον Κωστίκο. Ο Κωστίκος μαρκάρεται από τον Χρίστιτς, έχει πάντα την μπάλα. Την κόβει ο Χρίστιτς. Προσπαθεί ο Σιφίδης
Και τελικά η μπάλα είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα, για τους Ιουγκοσλάβους λέω υπόψης. Εμπάστος. Ζάετς. Πάντα ο Ζάετς. Βγήκε μπροστά. Βούγιοβιτς. Ζάετς κάνει την μπάλα. Αλλά κάνει φάουλ στο πέρασμα ο Κούις. 15ο προς 16ο λεπτό. Σλίσκοβιτς. Σλίβο, ο σκόρερ. Αστοχή. Εδώ ήταν Σλίβο που μαζί, παραλαμβάνω, με τον Μπούλιαν είναι οι μόνοι επαγγελματίες, τυπικά θα λέγαμε, από την Εθνική Ιουγκοσλαβία. Παλιά του Κουσουλάκη για τον Παλί, για τον Κούι, ο Κούις για τον Κουσουλάκη. Κουσουλάκης βρίσκει τον Ιωσιφίδη. Ο Ιωσιφίδης ψάχνει τον Κωστίκο, που έχει πάντα σαν να αντίπαλο τον Στοϊκόβιτς που τον έκοψε ξανά. Στοϊκόβιτς για τον Χαλίλ Χοντζής, κόβει ο Καψής, έγινε και ένα χέρι. Άφησε όμως ο επόπτης το πλεονέκτημα, ο Βούγιοβιτς στην επίθεση. Μαρκάρτε το φυρό, σεντράρει και κάνει ένα κόλπο. Ο Πάσης, φοβερό κόλπο με το τακούνι, εδώ πάγκος των Ιουγκοσλάβων. Κοιτάξτε, σέντρα του Βούγιοβιτς, ενώ βγαίνει ο Σαργκάνης. Κάνει με το τακούνι ο Καψής, και ο Καψής, ναι, κάνει ένα τακούνι ο Πάσης και η μπάλα περνάει πλάγια στο αριστερό δοκάρι της ελληνικής εστίας. Μια πολύ επικίνδυνη και πονηρή ενέργεια του Πάσης στο 17ο λεπτό. Ο Γούναρης με τον Πάσης. Κάνει φάλο ο Γούναρης. Γούναρης που παρατηρείτε εδώ, τον βλέπετε από τον Βιτάλη Μπουτένκο. Σλίσκοβιτς. Ο Μπούλιαν η κεφαλιά. Πήρε την κεφαλιά από τον Παλί. Πάνω από τα δοκάρια εδώ ο Ιβαν Μπούλιαν του Αμβούργου. Ξαναβλέπει τη φάση. Κεφαλιά του Μπούλιαν out. 32η συμμετοχή σήμερα στην Εθνική Ιουγκοσλαβία. Οι πληροφορίες λένε ότι θα φύγει από το Αμβούργο και θα πάει να παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κουσουλάκης. Κωστίκος έκανε φάουλο στο Ίκοβιτς στον Έλληνα Σεντερφόρ. Καψής μαζί με τον Κουσουλάκη το φάουλ, τελικά ο Κουσουλάκης το φάουλ. Παλιά στην περιοχή όπου θα πηδήξει ο Παλής, αλλά θα πιάσει την μπάλα ο Πάντελιτς. Θα τη δώσει στον Κρίμποντιτς. Τον βλέπετε εδώ με την μπάλα. Ο δεξιός μπακ της ομάδας του Στάνκοβιτς του Ερυθρόαστερα. Κεφαλής στο Ιουγκοσλαβικό πρωτάθλημα. Μπούλιαν, Ζάετς. Για τον Χαλίλ Χοντζίτς που περνείς κεφαλιά. Λιβαθινός, Μπαλής, κόβεται λάθος. Σλίσκοβιτς για τον Χαλίλ Χοντζίτς. Αυτός για τον Σλίβο. Μαρκάρεται αυτός από τον Λιβαθινό. Ο Λιβαθινός κερδίζει την μπάλα, την χάνει, την έχει ο Σλίσκοβιτς. Σλίσκοβιτς πάντα με το φυρό μπροστά, κόβει ο φυρός. Βούγιοβιτς η μπάλα. Κόβουν ηρωικά οι ελληνικοί παίκτες της άμυνας. Και τελικά ο Κούις, η Ιουγκοσλάβια που είναι ένα από τους καλύτερους χορτοτάπητες της Ευρώπης τουλάχιστον, εδώ στο αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα και άνετα θα λέγαμε την μπάλα. Εδώ Βούγιοβιτς. Βαθιά παλιά, η κεφαλιά του Χαλίλ Χοντζής, out. Εδώ ο Σλίσκοβιτς στο πάγκο, ξανά η φάση. Σέντρα του Βούγιοβιτς. Πετάγεται Χαλίλ Χοντζής, κέρδιζε κεφαλιά από τον Καψί, η μπάλα out. Αυτά έγιναν στο 19ο λεπτό. Κεφαλιά δηλαδή του Ιουγκοσλάβου σεντερφόρ της Βέλες. Του χρόνου σεντερφόρ της Βέλες θα παίζει ο Πάγκεβιτς όπως μας το είπε άλλωστε και χθες. Χαλίλ Χοντζής θα πάει στη γαλλική Νάντ. Κούις. Πήγε να περάσει την μπάλα για τον Ισφίδη, δεν κατάφερε. Τη χάνει και ο Αρνίζο την μπάλα. Την έχει ο Σλίβο. Ο Σλίβο κόβεται από τον Κούι. Ο Κούις θα δώσει το Λιβαθινό, ο Λιβαθινός ψάχνει τον Αρδίζογλου και τον βρίσκει. Ο Αρδίζογλου δίνει μια παλιά προς τον εαυτό του και την ξαναπαίρνει. Θέλει να κάνει μια προσπάθεια με τον Ιωσιφίδη, ο Ιωσιφίδης αστοχή. Και οι Ιουγκοσλάβοι στο 20 λεπτό έχουν κερδίσει ένα πλάγιο.
Η μπάλα είναι στον Ζάιτς. Είναι επαναλαμβάνω 50.000 θεατές. Εδώ στο στάδιο της Χάιντουκσπλιτ. Πούλιαν για τον Σλίσκοβιτς, αυτός για τον Ζάιτς. Στοϊκόβιτς. Σλίβο. Ο παίκτης που κάνει το παιχνίδι. Η Ιουγκοσλαβική ομάδα και εδώ που κέρδισε ένα φάουλ που του έκανε ο Λιβασίνος. Μπούλια στο φάουλ. Βρίσκει τον Χρίστιτς. Αυτός τον Χαλίλ Χοτζίτς. Που μαρκάρει από τον Καψί αποτελεσματικά. Αλλά ο διαιτής ο Μπουτένκο λέει φάουλ του Καψί. Στον Χαλίλ Χοτζίτς. Σλίσκοβιτς για τον Σλίβο. Ο Σλίβο έχει το Λιβαθινό μπροστά. Ψάχνει τον Κρύποτιτς. Επεμβαίνει ο Ιωσήφιδης. Κούις. Κούις προσπαθεί να κάνει μια επίθεση. Και ανοίγει πάρα πολύ ωραία στο να μαρκάρει στο Κουσουλάκι. Κουσουλάκης τώρα. Αφήνει στο Γούναρη. Ο Γούναρης βρίσκει τον Κούι. Ο Κούις με τον Κωστίκο. Πάνω παίξει το 1-2. Ο Κωστίκος γίνεται σαν εξτρέμ. Σεντράρει σιρτά η μπάλα στον Στοϊκόβιτς που κόβει και που με τη συνεργασία του Χρίστιτς η μπάλα γυρίζει στον Πάντελιτς. Σλίσκοβιτς. Ορισμένες επιθετικές προσπάθειες, κλωμές θα λέγαμε, να τις χαρακτηρίσουμε της ελληνικής ομάδας, δεν έχουν φέρει σε άμεση απειλή τον Πάντελιτς. Λιβαθινός βρίσκει τον Μπαλί, ο Μπαλής μαρκάρθο. Ο Λιβαθινός επεμβαίνει, ξαναπαίρνει την μπάλα, την χάνει τελικά. Από τον Χρήστης που βρίσκει τον Χαλίλ Χοτζίτς. Επεμβαίνει ο Καψής, κόβει. Μπάλα όμως είναι στο Σλίσκοβιτς. Επεμβαίνει και ο Λιβαθινός. Κόβεται η προσπάθεια του Γιουγκοσλάβου. Η μπάλα είναι στον Κούι. Ο Κούις για τον Καψή. Κούις, συγγνώμη, Καψής για τον Ιωσήφιδη. Κωστίκος. Πάντα ο Στοϊκόβιτς πάνω στον Κωστίκο. Φυρός. Παλιά για τον Γούναρη που δεν πέρασε. Λάθος πάνω στον Πάσιτς. Ο Πάσιτς βγαίνει μπροστά και δίνει στον Σλίβο. Ο Σλίβο κόβει την μπάλα. 2-0 γίνεται με τον Χαλίλ Χοτζίτς. Στη σέντρα του Σλίβο, παράλληλη προς τα ελληνικά δοκάρια, ο Χαλίλ Χοτζίτς στο 24ο λεπτό, ξανά η φάση, να η σέντρα του Σλίβο. Βγήκε στην τροχιά της μπάλας ο Σαρκάνης, δεν τη βρήκε. Και ο Χαλίλ Χοτζίτς στο 23ο λεπτό, με κεφαλιά καρφωτή από πολύ κοντά, κάνει το 2-0, ξανά η φάση. Φάση που ξεκίνησε από το λάθος του Φύρου που έδωσε ο Πάσιτς. Ο Πάσιτς γύρισε στον Σλίβο. Στον Σλίβο σεντράρι. Η μπάλα περνάει από τον έλεγχο του Σαργκάνη. Ο Χαλίλ Χοτζίτς με κεφαλιά από κοντά. Στο 23ο λεπτό κάνει το 2-0. Τη φάση την είδατε. Το λάθος του Φύρου. Ήθελε να βρει τον Γούναρη. Εδώ Πάντελης εύκολα. Βρήκε τον Πάσιτς. Ο Πάσιτς έκοψε την μπάλα στον Σλίβο που βγήκε σαν εξτρέμ. Ο τελευταίος έκανε μια προσπίση και έκανε μια παράλληλη σέντρα προς τα ελληνικά δοκάρια. Εκεί πετάχτηκε ο Σαργκάνης, έπιασε αέρα θα λέγαμε. Και ο Χαλίλ Χοτζίτς που ήταν από πίσω με κεφαλιά έκανε το 2-0 άνετα. Και οι Ιουγκοσλάβοι θα δουν τώρα με τον Χρίστιτς, μια Ιουγκοσλαβική ομάδα πολύ άνετη. Απέναντι από σε μια ελληνική ομάδα αρκετά τρακαρισμένη, η οποία προσπαθεί να βρεθεί μες στο γήπεδο, προσπαθεί να βρει το ρυθμό της. Και που δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, να κάνει παρά μόνο ένα αξιόλογο σούτ, εκείνο το μακρινό, στο 0-0. Εδώ το λάθος, εδώ Αρδίζογλου. Κόβεται η μπάλα στον Κούι, ο Κούις κάνει το σούτ και επεμβαίνει ο Πάντελιτς. Ξανά το σούτ του Κούι και η επέμβαση ήταν out, φαίνεται καθαρά άλλωστε, το σούτ του Κούι. Δύο ελληνικά σούτ οπωσδήποτε αξιόλογα, του Λιβαθινού στο 3 και του Κούι στο 25, χωρίς να απειλήσουν τον Πάντελιτς. Κρύποτιτς, Χαλίλ Χοτζίτς.
Χαλίλ Χοτζής πάντα. Ο Σλίσκοβιτς, out. Προσέξτε, μερικές φορές πέσουν οι Ιουγκοσλάβοι μέσα στην περιοχή και γυρίζουν την μπάλα προς τα πίσω που έρχονται τα χαφ. Όπως βγήκε άλλωστε και το πρώτο του Σλίβο, τώρα έκανε ο Σλίσκοβιτς το τρίτο σούτ έξω από την περιοχή από πάσα ενός προθυμένου με τα νότα του στραμμένα στην ελληνική εστία. Εδώ στο Ίκοβιτς που μάρκαρε αντικανονικά τον Αρδίζογλου. Το παιχνίδι διακόπτεται, λέει ο Μπουτένκο, ο οποίος παρατηρεί εδώ ο Μιλιάνιτς αριστερά και μετά ο βοηθός του ο Τόπλακ. Φάουλ λοιπόν ο Σιφίδης, να πηδήξει ο Κωστίκος, αλλά στο 20 ψηλά η μπάλα πήγε να πάει στο Κουσουλάκι, ο οποίος έχασε τον βηματισμό του. Κοντράρες από τον Μπούλιαν, βγαίνει ο Μπούλιαν μπροστά και βρίσκει τον Σλίσκοβιτς αμαρκάριστο. Ο Σλίσκοβιτς αποφεύγει δύο αντιπάλους και δίνει στον Βούγιοβιτς. Ο Βούγιοβιτς για τον Κρίμποτιτς. Ξανά στον Βούγιοβιτς. Θα κόψει ο Κούις. Η μπάλα ξανά στον Κρίμποτιτς και τώρα στον Ιωσήφιδη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Ιουγκοσλάβοι αναπτύσσονται πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς η δικαιώματα βρέθηκε πάνω στη μεγάλη Ιουγκοσλαβία. Όπως είναι γνωστό για αυτούς που βλέπουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η Ιουγκοσλαβία είναι ή του ύψους ή του βάθους. Και σήμερα μπορεί να μην είναι πολύ ύψους, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ομάδα που παίζει με φοβερή άνεση και φοβερή γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Η σέντρα του Κουσουλάκη για τον Παλί. Υποχρώνεται ο Πάντελιτς μπροστά από τον Παλί. Να μια ωραία παλιά από ελληνικής πλευράς του Κουσουλάκη στο 27. Ξαναβλέπει τη φάση. Πρώτου Παλί να διώξει ο Πάντελιτς με τα πόδια την μπάλα πλάγια. Κωστίκος με την μπάλα. Μαρκάρεται, έχει την μπάλα. Τον κόβει ο Στοϊκόβιτς. Και κάνει και φάουλ ο Κωστίκος στο Ιουγκοσλάβο στόπερ. Λέγαμε λοιπόν ότι η ελληνική ομάδα έπεσε αυτό που ήταν ο παραγωγός, λέει ή θα πέσουμε πάνω σε μια μεγάλη Ιουγκοσλαβία ή θα πέσουμε μια Ιουγκοσλαβία η οποία θα είναι τρακαρισμένη λόγω του άχους της ανάγκης, θα λέγαμε, των δύο βαθμών της νίκης. Και μέχρι στιγμής δηλαδή τα πράγματα δείχνουν ότι η Ιουγκοσλαβία είναι η καλή Ιουγκοσλαβία σήμερα. Φάουλο στο Ίκοβιτς πάνω στον Κωστίκο. 28 λεπτό. Εδώ ο Κωστίκος, πολύ δύσκολος ο ρόλος σήμερα, είναι πολλές φορές απομονωμένος. Είναι άλλωστε ο ρόλος του μοντέρου στερφόρ να παίζει μόνος του, ανάμεσα σε δύο και μερικές φορές τρεις αντιπάλους. Πολλές φορές θέλουν στα μετανότα στραμμένα προς το αντίπαλο τέρμα. Πάσιτς, ο εξτρέμο Ιουγκοσλάβος. Ο Πάσιτς πάντα και δίνει στον Βούγιοβιτς, είναι offside. Είναι offside. Ευτυχώς, γιατί πάλι η ελληνική άμυνα είχε ανοιχτεί, αλλά ο Πάσιτς ήταν offside. Λιβαθινός. Παλής. Βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Κούι. Και ο Κούις επιχειρεί το σούτ, το οποίο είναι άστοχο. Το σούτ του Κούις στο 21ο λεπτό. Και εδώ ο Κούις, ο σκόρερ της ελληνικής ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο φέτος, 3 γκολ, ένα στη Δανία, χρυσό γκολ και από ένα στα δύο παιχνίδια με τους Λουξεμβούργιους. Χρίστιτς, Πάσιτς, επεμβαίνει ο Γούναρης, κόβει, γυρίζει στον Λιβαθινό. Λιβαθινός για τον Γούναρη, ο Γούναρης για τον Κούι, αυτός για τον Παλί, ο Παλής για τον Ιωσήφιδη. Και αυτός για τον Καψί. Καψίς που θέλει να περάσει. Κόβεται, η μπάλα είναι στον Σλίβο. Ο Σλίβο την αφήνει στον Μπούλιαν. Φράγμα που κάνει ο Λιβαθινός στον Μπούλιαν. Και έχουμε κίτρινη κάρτα του Μπουτένκο στο Λιβαθινό. Στο 30 λεπτό. 30 λεπτό λοιπόν, κίτρινη κάρτα στο Λιβαθινό. Σλίβο. Βούγιοβιτς. Πέρασε.
και στην περιοχή και βγαίνει ο Σαργκάνης, χάνει την μπάλα που η οποία είχε αναπηδήσει στον Φυρό και είναι κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ του Ιουγκοσλάβου, είναι και ομάδα έχει κερδίσει 1-31 λεπτό. Πάσιτς στο κόρνερ. Φυρός, Μπαλής, Αρδίζογλου. Έκανε πας στον εαυτό του, βρήκε το Λιβαθινό, ο οποίος ανατρέπεται από τον Κρίμποτιτς. Ο Καπτής αναρχηγός προσπαθεί να ερεμήσει το Λιβαθινό, που είχε διαμαρτυρηθεί στον Μπουτένκο, ζητώντας από τον Σουβητικό Διετή να βγάλει κίτρινη κάρτα στο Ιουγκοσλάβο, και ο Καψής το φάουλ. Ακόμα 15 λεπτά να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Κωστίκος με τον Στοϊκόβιτς κατάφερε να γυρίσει στον Λιβαθινό που έχασε την μπάλα από τον Σλίσκοβιτς. Αυτός βρίσκει τον Σλίβο. Κούις και Μπαλής προσπάθησαν χωρίς αποτέλεσμα. Χαλίλ Χοτζίτς τώρα. Χαλίλ Χοτζίτς. Η μπάλα στον Κουσουλάκη. Κουσουλάκης για τον Κούι. Ο Αρδίζογλου είναι ξεμαρκάρης, αλλά το Κούις δεν μπορεί να τον δει και είναι μακριά, μπορεί να τον δει τώρα. Τώρα κλείστηκε και ο Αρδίζογλου. Τελικά θα πάει μπάλα στον Αρδίζογλου, που κάνει μια ωραία προσπάθεια και αφήνει για τον Κουσουλάκη. Ο Κουσουλάκης ήταν εξτρέμ, σχεδόν αμαρκάριστος, τώρα έχει αντίπαλο το Σλίκοβιτς. Παίρνει μες στην περιοχή και κόβεται τελικά από επέμβαση του Ζάιτς για να πάρουν οι Ιουγκοσλάβοι με τον Σλίκοβιτς και να περάσουν από τώρα μπροστά με τον Σλίβο. Σλίβο έκανε μια φανταστική τρίπλα, θα λέγαμε, επί του Φυρού. Σεντράρει από την άλλη πλευρά και ο κόρνε παραχωρεί ο Ιωσήφιδης. 33ο λεπτό, κόρνερ παραχώρησε ο Ιωσήφιδης στη σέντρα του Σλίσκοβιτς. Ο Πάσιτς στο κόρνερ. Ο Σαργκάνης που χάνει την έξοδό του και κεφαλιά του Χαλίλ Χοτζίτς και διώχνει ο Γούναρης πάνω στη γραμμή και τελικά ο Χαλίλ Χοτζίτς έχει κάνει φάλους στο Γούναρη. Εδώ Σαργκάνης που δεν είναι αυτός που γνωρίζαμε. Ξανά η φάση, προσέξτε, η έξοδος, η αποτυχημένη του Σαργκάνη, η κεφαλιά του Χαλίλ Χοτζίτς. Βγαίνει ο Γούναρης και γίνεται το φάουλ πάνω στο Γούναρη. Ζάιτς, Κρίμποτιτς, Ιωσήφιδης, Κρίμποτιτς, Στοϊκόβιτς, Ζάιτς, Σλίβο. Το αφεντικό της ομάδας, ο μεγάλος παίκτης. Ζάιτς, ένα αφεντικό που λείπει από την ελληνική ομάδα. Κάποτε είχε μεγάλους παίκτες στο κέντρο, ηγέτες μάλλον, τώρα δεν έχει. Ιωσήφιδης, Κούις, Ιωσήφιδης, ψύχρεμος, ξανά στον Κούι που μαρκάρεται από τον Σλίσκοβιτς και η μπάλα τελικά είναι πλάγια υπέρ των Ιουγκοσλάβων. 34ο λεπτό. Κρίμποτιτς για τον Μπούλιαν. Χαλί Χοτζίτς με το Γούναρι. Βγαίνει ο Καψής. Παλιά για τον Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου έκανε κακό κοντρόλ, η μπάλα είναι πλάγια. Ακόμα 10 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο εδώ στο Σπλίτ. Οι Ιουγκοσλάβοι προηγούνται 2-0 με το Σλίβο στο 7 και τον Χαλίχοτζη στο 23. Η μπάλα είναι στον Σλίβο που αλλάζει το παιχνίδι για τον δεξιό πακ, τον Κρίμποτιτς. Η σέντρα του Κρίμποτιτς, η κεφαλιά αμέσως του Ζλάτκο Βούλιοβιτς και η μπάλα out. Ξανά η φάση. Ο Βούλιοβιτς κεφαλιά, πολύ out. Παστός είναι out βέβαια. Μπαλής. Κούις. Κουσουλάκης.
σούτ εύκολα για τον Πάντελιτς. Ο Πάντελιτς που όπως λένε οι Ιουγκοσλάβοι είναι, δεν είναι μεγάλης κλάσσος, είναι πιο θεατρίνος λένε παρά τερματοφύλακας. Έμπαστος είναι σε δική Ιουγκοσλαβίας. Η Ιουγκοσλαβία που έβγαλε κάποιον ένα μεγάλο μπεάρα και τον Σόσκιτς αργότερα. Βούγιοβιτς, φάουλ ο Φυρός. Στον Βούγιοβιτς. Το 6 ο Μπούλια, το 8 ο Σλίσκοβιτς. Ο Σλίσκοβιτς το φάουλ. Ο Σλίσκοβιτς λοιπόν στο φάουλ. Δυνατή παλιά. Πέρασε από Χαλίχοντζιτς και Γούναρη. Πενθυμίζουμε ακόμη ότι η Εθνική Ελλάδας στο δρόμο που πηγαίνει προς την Ισπανία έχει ακόμα να δώσει δύο αγώνες στο σπίτι της, θα λέγαμε, με Δανία τον Οκτώβριο και αργότερα με Ιουγκοσλαβία και ένα στην Ιταλία, ένας αγώνας που θα γίνει ή στο Τωρίνο ή στο Μιλάνο ή στη Φλωρεντία ή στο Κάλιαρι. Οι Ιουγκοσλάβοι έχουν να παίξουν ακόμα εδώ στην έδρα τους με Λουξεμβούργο και Ιταλία και εκτός έδρας με Δανία. Ένα λάθος το πήρε, βέβαια, την πήρε πολύ ωραία ο Αρδίζογλου και κάνει το φράγμα ο Ζάιτς, αλλά αυτό το λάθος του Ζάιτς δεν πληρώνεται μόνο με ένα φάουλ. Δεν τιμωρείται μόνο με ένα φάουλ, γιατί ο Αρδίζογλου εφόσον πέρναγε το Ζάιτς και είχε όλη την πρόθεση να τον περάσει και άλλωστε η μπάλα είχε περάσει, τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Γιατί δεν υπήρχε άλλος εκτός από τον Ζάιτς στη φάση αυτή. Ξαναβλέπετε και τον Αρδίζολο. Κοιτάξτε τον Αρδίζολο, έχει την μπάλα, πάει να την περάσει από τον Ζάιτς, την περνάει από τα πλάγια και ο Ζάιτς τον κρατάει. Βέβαια, κανονισμοί λένε φάουλ, αλλά οι κανονισμοί λένε ότι και εδώ υπάρχει μια κίτρινη κάρτα, διότι είναι πρόθεση πλέον. Και ενώ σηκώνει τον Αρδίζολο, ο Κούις από ό,τι βλέπω είναι μαζί με τον Κουσουλάκη κοντά στην μπάλα. Τους βλέπετε και εσείς εδώ. Ένας από τους δύο θα χτυπήσει το φάουλ πολύ μακριά από τα Ιουγκοσλαβικά δοκάρια. Ο Κούις το φάουλ τελικά. Out. Καλό οπωσδήποτε το σουτ του Κούις. Το ξαναβλέπετε μετά την προσπίση του Κουσουλάκη. Πάνω από τα δοκάρια του Πάντελιτς. 6 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Μπούλιαν με τον κρύπο της και ξανά ο Μπούλιαν. Και τώρα ο Ζάιτς. Ο Μπούλιαν που δεν φάνεται, αλλά κάνει βέβαια δουλειά, μαζεύει τις μπαλιές μπροστά από τους δύο σεντερμπακ. Ζάιτς, Χαλίχοντζιτς, βρήκε τον κρύπο της. Ξανά Χαλίχοντζιτς. Χαλίχοντζιτς πάντα έχει τον Κούι, στη φογυρίζει, κόβει ο Κούις. Αλλά η μπάλα έχει βγει πλάγια. Πλάγια λοιπόν για τους Ιουγκοσλάβους με τον Ζλάτκο Κρίμποτιτς, για τον Βούγιοβιτς, ξανά Κρίμποτιτς. Σλίσκοβιτς, Κρίμποτιτς, Βούγιοβιτς, με τον Ιωσφίδη μπροστά, δεν μπορεί να περάσει, αφήνει στον Μπούλιαν. Και τελικά η μπάλα από τον Ιωσφίδη στο Σταργκάνι. Μπούλιαν, Σλίσκοβιτς, κάνει μια προσπάθεια να ξεφύγει από παλί και Λιβαθινό, τελικά μαρκαρίστηκε από τον παλί, ο Κωστίκος γύρισε και την μπάλα για τον Γούναρη, ο Γούναρης για τον Κουσουλάκη, ξανά Γούναρης, θέλει να φύγει σαν εξτρέμ, πατάει, χάνει την μπάλα, με αποτέλεσμα να βγουν μπροστά τώρα οι Ιουγκοσλάβοι με τον Πάσιτς, που αποφεύγει τον Καψί και που μαρκάρει τελικά θετικά από τον Λιβαθινό. Στο κενό χώρο
θαυμάσια από την κοινή του πλευρά Γιουγκοσλάβη. Είναι πολύ επικίνδυνη κυνηγή. Πάσιτς, Βούγιοβιτς και Χαλίχοτζιτς. Κουσουλάκης κέρδισε τις κόντρες για τον Κωστίκο. Φάουλο στο Ικοβιτς. Δεν σφύριζε ο διαιτητής. Κουσουλάκης. Κωστίκος. Κόβει ο Ζάιτς, πλάγια η μπάλα. Τεσσεράμιση λεφτά για το ημίχρονο. Γούναρης η μπάλα. Γούναρης πάντα, μαρκάρεται, κόβει ο Ζάιτς. Παλιά του Σλίβο. Παλιά του Χαλίλχοτζιτς για του Χαλίλχοτζιτς. Και πέναλτι λέει ο Ουτένκο στην έξοδο του Σαργκάνη στη σέντρα του Πάσιτς. Παραλαμβάνω ότι ο Γούναρ θα στάσει να πει τον έκοψε ο Ζάιτς. Η μπάλα έφτασε στον Πάσιτς. Ο Πάσιτς, κοιτάξτε, βρίσκεται ο Χαλίλχοτζιτς. Χαλίλχοτζιτς θέλει να ξεφύγει για τον Σαργκάνη που πέφτει με ορμή πάνω στον Χαλίλχοτζιτς. Ο Μπουτένκο σφυρίζει πέναλτι στο 42. Ενώ ο Χαλίλχοτζιτς είναι στο έδαφος. Στο 42, 3 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο, ξανά η φάση. Στην έξοδο του Σαργκάνη πάνω στο Γιουγκοσλάβο σεντερφόρ. Ο Μπουτένκο σφυρίζει πέναλτι. Πέναλτι που θα χτυπήσει όπως πάντα στην Εθνική Γιουγκοσλαβία ο τερματοφύλακας ο Πάντελιτς. Ο Χαλίλχοτζιτς που το είδατε και στο replay ήταν τελείως αμαρκάριστος. Μπορούμε να πούμε ότι στη φάση αυτή ο Σαργκάνης εξετέσει από τους δύο Έλληνες σεντερμπακ. Βγήκε με ορμή πάνω στο Χαλίλχοτζιτς που τον απέφυγε και τελικά ανατράπηκε για να είναι το πέναλτι που θα χτυπήσει ο Πάντελιτς. Με δύναμη για να γίνει το 3-0. Με το πέναλτι του Πάντελιτς. Στο εφιαλτικό θα λέγαμε αυτό πρώτο ημίχρονο εδώ στο Split. Όπου μια ελληνική ομάδα χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Έχουν δημιουργηθεί και ορισμένα επεισόδια. Ενώ ο Πάντελιτς βρίσκεται στο έδαφος και έχουν μπει φωτογράφοι. Και πολλοίς κόσμος έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα κάθε άλλο παιδιά παρά ευχάριστη. Ενώ ο Μίλιανης και ο Παναγούλιας μπήκανε μέσα για να καθησυχάσουν τους μεν και τους δε. Ξανά το πέναντι, να δούμε τι έγινε. Ο Πάντελης θα σκοράρει και θα στείλει ξανά την μπάλα, προσέξτε τη φάση τρέχοντας. Τρέχει τώρα και ξαναστέλνει την μπάλα στα δίδια του Σαργκάνη. Πανηγυρίζοντας, να δούμε τι έγινε. Ο Σαργκάνης θα την ξαναστέλνει. Από εδώ και πέρα τώρα τι έγινε. Για να δούμε στο βίντεο. Ο Πάντελης μαζεύει την μπάλα και τρέχει προς τη σέντρα. Και από εδώ και πέρα έχουμε τα επεισόδια. Πώς ξεκίνησε τα επεισόδια. Κανείς δεν ξέρει. Ξαφνικά βρέθηκε ο Πάντελης στο έδαφος. Να ο Πάντελης. Το σκορ λοιπόν 2 λεπτά πριν από το ημίχρονο, ενώ η ατμόσφαιρα έχει φοβερά ζεσταθεί εδώ στο Split, είναι 3-0 υπέρ των Ιουγκοσλάβων. Με μια ελληνική άμυνα φοβερά ευάλωτη, ξεκινώντας από το Σαργκάνη και καταλήγοντας στους δύο κεντρικούς μπακ, και με μόνο έναν Ιωσιφίδη και Γούναρ να προσπαθούν απέναντι του Πάσιτς και του Βούγιοβιτς. Μπαλής, Ιωσιφίδης, Αρδίζογλου και βέβαια όλα δείχνουν ότι η παράδοση θα συνεχιστεί αυτή η μαύρη παράδοση, η αρνητική παράδοση. Το 47χρονο εδώ Χαλίλχοτζιτς κόβεται από τον καψί. Θα λέγαμε ότι οι Έλληνες μπακ μόνο με ηρωικές επεμβάσεις καταφέρουν να κόψουν τους Γιουγκοσλάβους. Που παίζουν με φοβερή εφορία, μια και άλλωστε και προηγούνται και προηγήθηκαν άνετα. Βρέθηκαν πολλές φορές ξεμαρκάριστοι. Και αυτή τη στιγμή ο Βιτάλη Μπουτένκο σφυρίζει τη λήξη του εφιαλτικού παραβάνου αυτού ημιχρόνου που βρίσκει την Γιουγκοσλαβία
να προηγείται εδώ στο Split της εθνικής μας ομάδας 3-0 με σκόρες στο Σλίβο στο 7, τον Χαλίλ Χοτζίτς με κεφαλιά στο 23 και τον τερματοφύλακα Πάντελη στο 43 με πέναλτι. Εδώ ο Χαλίλ Χοτζίτς με έναν επόπτη σοβιτικό. Το μικρόφωνο μας στην Αγία Παρασκευή και σε λίγο στο δεύτερο μήχρονο εδώ στο γήπεδο της Χάιντουκ. Ξαναγυρίζουμε στο Split και από ό,τι βλέπουμε θα υπάρχει τουλάχιστον μία αλλαγή στην ελληνική ομάδα, αφού έβγαλε τη φόρμα του ο Γιώργος Οκούδας για να παίξει για 40η φορά. Ο μεγάλος αυτός, τους μεγαλύτερους μεταπολεμικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, 40η φορά στην εθνική ομάδα, τον βλέπετε εδώ, τον Γιώργο τον Κούδα, με το 17 στην πλάτη. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Κούδας. Και Μπαλής υπάρχει, και Κούης υπάρχει, και Κωστίκος και Αρδίζογλου. Βγαίνει ο Λιβαθινός από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βλέπω το Λιβαθινό στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο Σλίσκοβιτς. Ναι. Αλλαγή λοιπόν στο 46 από ελληνικής πλευράς. Εδώ ο Πάσιτς. Ο Γιώργος Κούδας στη θέση του Λιβαθινού. Για το δεύτερο αυτό ημίχρονο. Ο Κούδας λοιπόν επαναλαμβάνω στο 46 στη θέση του Λιβαθινού. Η Ιουγκοσλάβη παίζει με την 11η του πρώτου ημιχρόνου. Βάζει δηλαδή ο Παναγούλιας ένα εγκεφαλικό, θα λέγαμε, παίκτη, και είναι εγκεφαλικός άλλος του Κούδας, και βγάζει έναν κόφτη. Μπας και φανεί κάπως πιο επιθετικά η ομάδα. Μπας και απειλήσει περισσότερο από ό,τι απειλήσει, και δεν τον απειλήσε ουσιαστικά τουλάχιστον την αιστεία του Πάντελης. Μια ελληνική ομάδα με μια, παναλαμβάνω, χάρτινη άμυνα στο πρώτο βέβαια ημίχρονο. Εδώ ο Κούδας άφησε το Κουσουλάκι. Κουσουλάκης πάντα έχει πάντα την μπάλα, την ανοίγει για τον Αρδίζογλου. Η σέντρα του Αρδίζογλου, ο Πάντελης βγαίνει εύκολα μπροστά στον Κωστίκο και δίνει στον Κρίμποτιτς. Κρίμποτιτς για τον Μπούλιαν και ο Μπούλιαν στον Πάντελης. Ιωσιφίδης, Φυρός, Ιωσιφίδης, Κούης, Παλής, βρίσκει τον Κουσουλάκη, κλείνεται αυτός από τον Σλίβο, δίνει στον Γούναρη. Παλιά του Γούναρη για τον Κούδα. Κούδας κάνει μια προσπάθεια με τον Μπούλιαν, κόβει τελικά ο Χρήστης, κεφαλιά του Κωστίκου, του Μπούλιαν, και το σου του Κουσουλάκη, out. Εδώ ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης. Να πούμε πληροφοριακά ότι όταν έφευγαν οι ομάδες πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια στο ημίχρονο, είδαμε τον Σαρκάνη να ζητάει από τον Παναγούλια αλλαγή, κάτι βέβαια που δεν έγινε. Ο Σαρκάνης είναι πάντα κάτω από τα δοκάρια και αναλαμβάνει μόνη αλλαγή είναι ο Κούδας θέση του Λιβαθινού. Εδώ έγινε φάουλ στον Κωστίκο και το σφύριξε, έστω και καθυστερημένα, ο Μπουτένκο. Ο Ιωσιφίδης στο φάουλ. Παλής για τον Κωστίκο, Ζάιτς διώχνει. Παλής, Αρδίζογλου, κερδίζει κεφάλια από τον Χρήστιτς. Έξω η μπάλα. Ο Πάντελης. Ο Ζάιτς, ο αρχηγός της Δυναμό Ζάγκρεπ.
Φιφίδης, Κουσουλάκης, Φυρός και Σαργκάνης. Κουσουλάκης πάλι, Φυρός, Καψής, Ιωσιφίδης, Καψής. Λάθος. Βούγιοβιτς η μπάλα και φάουλο Καψής στο Βούγιοβιτς. Κρύποτιτς αφήνει στον Βούγιοβιτς. Αυτός στον Σλίσκοβιτς. Φλίβο. Χρίστιτς. Χαλίχοτζιτς. Κόβει ο Αρδίζογλου. Η μπάλα στον Κούδα. Κούδας ψάχνει τον Κωστίκο που είναι πάντα μαζί με τον Στοϊκόβιτς. Το προσωπικό του αντίπαλο, μαρκαρισμένος, επεμβαίνει και ο άλλος δερμπάκ, ο Ζάιτς, και αφήνει στον Πάντελιτς. Η μπάλα στον Κρύμποτιτς. Μπούλιαν. Σλίσκοβιτς. Χρίστιτς. Φλίβο. Για τον Χαλίλχοτζιτς βγαίνει ο Καψής και βάλα πλάγια. Εδώ ο Χαλίλχοτζιτς. Χρίστιτς στο πλάγιο. Έκοψε ο Γούναρης. Νέο πλάγιο για τους Ιουγκοσλάβους. Χρίστιτς εδώ. Αστερός μπακ της Ριέκα. Χαλίλχοτζιτς. Κόβει για τον Πάσιτς. Σέντρα του Πάσιτς από την άλλη πλευρά. Και το 4-0 από τον Βούγιοβιτς. Θα λέγαμε ένα γκολ σε ρυθμό προπονήσεως. Κοιτάξτε, βρέθηκε αμαρκάριστος και ο Πάσιτς που έκανε τη σέντρα εδώ. Και από την άλλη πλευρά ο Βούγιοβιτς που με κεφαλιά έκανε εύκολα το 4-0. Σε ρυθμό προπονήσεως στο 50 λεπτό η Γιουγκοσλαβία με τον Βούγιοβιτς βγάζει ένα τέταρτο γκολ. Σέντρα του Πάσιτς που ήταν ξεμαρκάριστος. Ξαναβλέπετε, είδατε μάλλον πάλι τη φάση. Από την άλλη πλευρά Βούγιοβιτς και αυτός ξεμαρκάριστος. Λέγαμε ότι όλη η άμυνά μας είναι χάρτινη. Ζάετς, αφέθηκε αμαρκάριστος ο Πάσιτς, αφέθηκε αμαρκάριστος και ο άλλος εξτρέμ, ο Βούγιοβιτς εδώ, ο Κούδας, θα κάνει το σούτ και το κάνει, ναι, και που είναι out. Έτσι στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, στο 50, εδώ πάγκος των Ιουγκοσλάβων. Η Ιουγκοσλαβία προηγείται με 4-0. Ετοιμάζεται ο Σέστιτς για να μπει. Μπούλιαν. Κουσουλάκης. Κούις. Πάει για το σούτ, ναι, πάνω στον Μπούλιαν τελικά το σούτ. Κεφαλιά του Μπαλί. Ο Μπούλιαν ξανακόβει, μπάλα στον Ιωσιφίδη που θέλει να βρει τον Κωστίκο. Μαρκαρίστηκε αυτός από το Στοϊκόβιτς, η μπάλα στον Κρύμποντιτς. Και στον Πάντελιτς. Χαλίχοντζης κεφαλιά και βγαίνει ο Σαργκάνης. Σημειωδείο στο δεύτερο αυτό ημίχρονο, ο πάνος ο Χαλίχοντζης είναι ο Καψής, συγγνώμη, ο Φυρός στόπερ, ενώ ο Καψής είναι σκουπίζει, αν θέλετε, είναι ελεύθερος. Χρίστιτς κάνει φάουλο πάλι.
23ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ο Χαλίχοντζιτς. Ξανά η φάση με το φάουλ του Μπαλί πάνω στον αριστερό μπακ τον Ιουγκοσλάβο τον Χρίστιτς. Το φάουλ που χτυπήθηκε η μπάλα είναι για τον Χαλίχοντζιτς, μαρκάρεται από το φύρο. Και που κερδίζει η ελληνική ομάδα ένα πλάγιο. Ο Φυρός για τον Αρδίζογλου. Φεύγει ο Αρδίζογλου, μαρκάρεται από Σλίβο και Χρίστιτς. Κλείνεται, ο Σλίβο τον κόβει. Επεμβαίνει αποτελεσματικά ο Φυρός, ξανά Αρδίζογλου. Η μπάλα Κουσουλάκης, ο Κουσουλάκης που είναι από τους παίκτες που στάθηκε σήμερα. Παλής. Κωστίκος. Γύρισε την μπάλα παρά το φάουλ του Στοϊκόβιτς και ο Κωστίκος έχει σταθεί σήμερα. Δύσκολος ο ρόλος, επαναλαμβάνω, ίσως να μην φαίνεται τηλεοπτικά. Είναι ο Κούδας και ο Κουσουλάκης για το φάουλ που κέρδισε ο Κωστίκος. Τελικά ο Κούδας για τον Κούι που έπιασε κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Λέγαμε λοιπόν ότι μέχρι στιγμής βέβαια κατά την προσωπική μας άποψη, είναι προσωπική, ο Κωστίκος με τον Κουσουλάκη είναι αυτοί που στάθηκαν και κατά διαστήματα ο Παλής με τον Κούι. Βούγιοβιτς, Κρίμποτιτς, Ζάετς, Σλίσκοβιτς. Βρίσκει τον Χρίστιτς, ο οποίος αποτυχάνει. Ο Αρδίζογλου, ο Κουσουλάκης. Καψής. Κουσουλάκης. Κωστίκος μάχεται με τον Στοϊκόβιτς. Έχει την μπάλα. Πάει να ξεφύγει, βγαίνει ο άλλος σεντερμπακ, ο Ζάετς, κόβει και αφήνει στον Χρίστιτς. Και ξανά ο Ζάετς που θα περάσει μπροστά. Και που κόβει στον Σλίβο. Παλιά του Σλίβο πάνω στον Μπαλί. Αρδίζογλου για τον Κούδα. Λάθος παλιά του Κούδα. Μπούλιαν επεμβαίνει. Κρίμποτιτς. Μπούλιαν. Ζάετς. Χαλίχοντζιτς. Ένας πολύ μεγάλος τερφόρ που περνάει και κόβει πολύ στον Πέσιτς, στο Πάσιτς. Η σέντρα παράλληλη του Πάσιτς, επέμβαση αποτελεσματική του Γούναρη. Προσπάθησαν οι Γιουγκοσλάβοι με τον Κρίμποτιτς, έκοψαν. Έκοψε ο Ιωσιφίδης σέντρα του Γκούλιαν και η κεφαλιά του Βούγιοβιτς που κλέβει την μπάλα από την έξοδο του Σαργκάνη. Και όπως το βλέπετε και εσείς, δυστυχώς είναι το 5-0. Στη σέντρα του Μπούλιαν, Σαργκάνης με τον Βούγιοβιτς πήδηξαν. Ο Βούγιοβιτς έκλεψε την μπάλα από την έξοδο του Έλληνα τερματοφύλακα. Στο 56 ο Βούγιοβιτς, το χαϊδεμένο παιδί της Χάιντουκ, ξανά το γκολ. Στη σέντρα του Μπούλιαν πρόλαβε την έξοδο του Σαργκάνη ο Βούγιοβιτς με κεφαλιά, έκανε το 5-0. Σε διάστημα 11 λεπτών στο δεύτερο αυτό ημίχρονο, η ελληνική ομάδα έχει δεχτεί άλλα 2 γκολ, 2 κεφαλιές του Βούγιοβιτς. Σλίσκοβιτς, κόβει ο Αρδίζογλου. Από εδώ και πέρα πλέον δεν θα υπάρξει παρά μια προσπάθεια να μην αυξήσουν οι Ιουγκοσλάβοι το σκορ. Χρίστιτς, Σλίσκοβιτς, Χρίστιτς για τον Πάσιτς που παίζει το 1-2 με τον Χαλίχοντζιτς. Διώχνει ο Σαργκάνης με τα πόδια στο σούτ του Χαλίχοντζιτς. Στο 13ο λεπτό ξαναβλέπετε τη φάση.
Ο Σαργκάνης που είχε βγει με τα πόδια έδιωξε το σούτ του Χαλίλχοτ. Στο 13ο λεπτό δευτέρου ημιχρόνου. Μια παλιά του Κούδα χαμένη για να περάσουν οι Ιουγκοσλάβοι με τον Βούγιοβιτς και τώρα τον Σλίβο και ξανά τον Βούγιοβιτς που μαρκάρεται αντικανονικά τον παλί. Μια ελληνική ομάδα χλωμή με, επαναλαμβάνω, χάρτινη άμυνα, αλλά που έπεσε και απέναντι από μια μεγάλη Γιουγκοσλαβία που χωρίς να εντυπωσιάζει αλλά παίζοντας πολύ απλά και πρακτικά και που μεταξύ τους ξεμαρκάρονται και βρίσκονται ξεμαρκάζονται πολλές φορές, προηγείται 5-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο 15 λεπτό του δευτέρου αυτού μηχρόνου εδώ στο Σπλίτ. Κουσουλάκης, Καψής, Σαργκάνης. Κούις, Κουσουλάκης, βρίσκει τον Ιωσήφιδη. Παλής, πάνω στο Κρύμποντιτς. Μπούλιαν, Κρύμποντιτς ξανά. Σλίβο. Για τον Χαλίλχοτζιτς του κάνει φάουλ ο Φυρός του Ιουγκοσλάβου σεντερφόρου που βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, όπως βλέπετε κι εσείς, ενώ ο Μπουτένκο φωνάζει τον Φυρό. Και τον παράτηρη. Εδώ ο Χαλίλχοτζιτς που είχε παίξει και στις αρχές του χρόνου με τη μεικτή Ευρώπη στο 3-0 στη Ρώμη επί της Ιταλίας. Ακόμα μισή ώρα για να τελειώσει το παιχνίδι. Σλίσκοβιτς στο φάουλ και η μπάλα out με φάλσο. Εδώ ο Χαλίλχοτζιτς που σηκώθηκε και δεν είναι μόνο οι δύο βαθμοί που παίρνουν οι Ιουγκοσλάβοι σήμερα εδώ στο Σπλίτ, αλλά είναι και η διαφορά τερμάτων που μπορεί και να μετρήσει στο τέλος στη ζυγαριά για το παγκόσμιο κύπελο. Να στηρίξουμε τις ελπίδες μας πλέον στη Δανία, στην Κοπεχάγη που οπωσδήποτε οι Ιουγκοσλάβοι θα είναι εύκολο το παιχνίδι για αυτούς εκεί. Εδώ κόπηκε μια προσπάθεια, ο Αρδίτρο παίρνει την μπάλα, θέλει να τη δώσει στον Κούδα, κόβεται από τον Κρύμποντιτς και από τον Μπούλιαν. Ο Μπούλιαν ανοίγει δεξιά για τον Γρήγορο Βούγιοβιτς, πρόλαβε ο Καψής, γύρισε στον Σαργκάνη. Έχει δύο εξτρέμ ταχύτητα τους, εξτρέμ, κλασικούς εξτρέμ, η Ιουγκοσλαβία, τον Βούγιοβιτς και τον Πάσιτς και ένα μεγάλο σεντερφόρ, ολοκληρωμένο σεντερφόρ τον Χαλίλχοτζιτς. Κουσουλάκης, Γούναρης. Φάουλ έκανε ξανά ο Στόικοβιτς. Λέγαμε ότι ο Κωστίκος είναι από τους παίκτες που στάθηκε και του έχει κάνει πάρα πολλά φάουλ ο Στόικοβιτς του Έλλας Δερφόρ. Μπαλής, Γούναρης. Κωστίκος μάχεται με τον Ζάιτς. Κόβεται τελικά από τον Ζάιτς. Ζάιτς πέρασε. Ανοίγει για τον Βούγιοβιτς, αυτός αφήνει στον Κρύμποντιτς. Ο Κρύμποντιτς ξανά στο Βούγιοβιτς. Αλλά στο παιχνίδι αυτός βρίσκει τον Σλίβο. Σλίσκοβιτς, πέρασε η μπάλα. Χαλίλχοτζιτς. Κούις, Μπαλής. Αρδίζογλου. Κούδας. Φάουλ. Του Χρίστιτς πάνω στον Κούδα. Κάψει στο
φάουλ. Κούις πήρε κεφαλιά, Ζάιτς διώχνει. Πάσιτς, Σλίσκοβιτς. Πάσιτς ξανά. Κόβει για τον Χαλίλχοντζιτς. Αυτός περνάει το φυρό που το μαρκάρει, τον κόβει αντικανονικά με φράγμα. Και είναι η κίτρινη κάρτα στο φυρό από τον Μπουτσένκο. Μια κίτρινη που είχε δείξει και στο Λιβαθινό και που έπρεπε να είχε δείξει, διότι η ίδια περίπτωση έγινε στο πρώτο μήχρονο. Έκανε ο Ζάιτς στον Αρδίζογλου. Φάουλ λοιπόν για τους Ιουγκοσλάβους, αρκετά μακριά. Είναι ο Σλίσκοβιτς και ο Σλίβο, είναι και ο Χαλίλχοντζης που θα κάνει τελικά το σούτ, out. Το σούτ του Χαλίλχοντζης στο 19ο λεπτό εδώ δεξιά, δευτέρω ημιχρόνου. Καψής. Γούναρης, Κωστίκος, πέρασε η μπάλα, ο Ζάιτς την αφήνει στον Πάντελιτς. Κρίμποτιτς, Ζάιτς, Κρίμποτιτς, Ζάιτς. Ζάιτς πάλι, Σλίβο, Χαλίλχοντζιτς για τον Βούιοβιτς, επέμβαση του Καψίου. Χαλίλχοντζιτς μες στην περιοχή, διώχνει με τα πόδια. Ο Σαργκάνης δεν μπορεί να διώξει πιο μακριά ο Φυρός και ο Σλίσκοβιτς αστοχεί στην παλιά του. Παίξανε πάλι το 1-2 με μεγάλη ευκολία οι Ιουγκοσλάβοι. Ιωσήφιδης. Παλής. Κουσουλάκης που βρίσκει τον Παλί, αλλά βγαίνει και ο Σλίβο και κάνει φάουλ ο Παλής στον Στοϊκόβιτς, τελικά όχι στον Σλίβο, συγγνώμη. Χαλίλχοντζιτς, Χρίστιτς, Χαλίλχοντζιτς, βγήκε έκοψε ο Φύρος, ξανά Χαλίλχοντζιτς, βρίσκει τον Χρίστιτς, τον Πάκα, πεμβαίνει ο Καψής, βοηθάει και ο Φύρος, πάλι ο Χρίστιτς και κάνει φάουλ ο Καψής. 2-3 μέτρα έξω από την περιοχή, λίγο αριστερά, βλέποντας τα δοκάρια του Σαργκάνη. 22ο λεπτό, δευτέρου μηχρόνου. Οι άλλες παίκτες είναι μαζεμένοι στην περιοχή τους. Και ο Χαλίλχοντζης στο φάουλ, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Με φάλτσο και διώχνει ο Σαργκάνης και μπλοκάρει. Με φάλτσο το σούτ του Χαλίλχοντζης εδώ και πολύ θετική επέμβαση του Σαργκάνη, παλά πάνω το τείχος με φάλτσο. Πετάχθηκε ο Σαργκάνης και σε δεύτερη επέμβαση έπιασε την μπάλα. Εδώ ο Χαλίλχοντζης. Μπαλής. Κούις. Μπαλής. Ιωσήφιδης, κόβουν οι Ιουγκοσλάβοι, ο Μπούλιαν. Ο Σλίβο και θα κόψει ο Ιωσήφιδης. Σλίβο στο πλάγιο. Μπούλιαν. Αλλάζει το παιχνίδι, βρίσκει τον εξτρέμ, τον Πάσιτς. Μαρκάριο Κουσουλάκης. Χρήστη τσιμπάλα.
Πάντα Χρήστης. Χαλίλ Χοντζής, ο Γούναρης θα κόψει. Κουσουλάκης προσπαθεί. Τελικά βγάζει την μπάλα πλάγια. Χρήστης στο πλάγιο. Μπούλιαν. Στοϊκόβιτς. Ζάετς. Χρήστιτς. Σλίσκοβιτς. Χαλίχοντζιτς. Κουσουλάκης επεμβαίνει. Παραπάτησε χαστιμπάλα Σλίσκοβιτς. Χαλίχοντζιτς. Πες το 1-2. Βγαίνει μπροστά ο Χαλίχοντζιτς και αναγκάζεται ο Σαρκάνης να βγει με τα πόδια. Πάλι το 1-2. Τρύπησε το κέντρο άμυνας. Την ηλική άμυνα και βγήκε ο Σαρκάνης να διώξει με τα πόδια. Τελικά οι Ιουγκοσλάβοι με τον Σλίσκοβιτς έχουν πάλι την μπάλα. Στοϊκόβιτς. Κρίμποντιτς. Βούγιοβιτς. Κρίμποντιτς. Παλής. Ιωσιφίδης. Παλής. Κουσουλάκης, Γούναρης, Καψής, Αρδίζογλου, Καψής, καλή προσπάθεια να δούμε, Κούδας, πάντα Κούδας, ωραία παλιά στον Αρδίζογλου, ευκαιρία μεγάλη, μια ονειρόδης παλιά του Γιώργου Κούδα στο κενό χώρο στον Αρδίζογλου που βγήκε σαν σεντερφόρ. Κοιτάξτε τη φάση του Κούδα η παλιά στον Αρδίζογλου βγαίνει σεντερφόρ. Τώρα που κάνει το σούτ αυτός το κοντρόλ και πάει να κάνει το σούτ, έχει δυο Πάντελης, πέφτει πάνω στον Αρδίζογλου. Η φάση αυτή έγινε στο 25ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, δηλαδή στο 70. Ο Κούις εδώ, τελικά στο Ίκοβιτ σκόβει. Ήταν μια πολύ ωραία παλιά στο κενό χώρο του Κούδα και μια έξυπνη ενέργεια του Αρδίζολου που είχε πει στο κενό χώρο. Αλλά είχε βγει και ωραία και ο Πάντελιτς. Και την ώρα που ο Αρδίζολου έκανε το σούτ έπεσε πάνω του και μπλόκαρε την μπάλα. Καψής, Αρδίζογλου. Κουσουλάκης είναι δεξιά, ξεμαρκάρισε, ο Αρδίζολου έχει την μπάλα. Την έχει πάντα. Έχει τον Μπούλιαν μπροστά. Ξέφυγε από τον Μπούλιαν. Πάει θέλει να δώσει τον Κούδα. Κόβει ο Ζάιτς. Η μπάλα έρχεται στον Κουσουλάκη. Για τον Κωστίκο. Πέρασε από Κωστίκο και στο Ίκοβιτς. Κατάληξε στον Κρίμποντιτς. Που τη δίνει στον Σλίσκοβιτς. Ο Σλίσκοβιτς για τον Σλίβο. Αφήνει αυτό τον Χαλίχοντζιτς. Σλίσκοβιτς. Χρήστης μόνος του. Πάνω στο καυσί του σουτ έρχεται και ο Πάσης από την άλλη πλευρά. Σέντρα. Θα κόψει ο Φυρός. Κούδας η μπάλα. Ψάχνει ένα στήριγμα. Και ανοίγει στον ξεμαρκάρι στο Αρδίζογλου. Αρδίζογλου με το Ζάιτς. Πέρασε. Του κάνει φάλο Ζάιτς. Και μερικά λεφτά η ελληνική ομάδα προσπαθεί να κάνει μια καλή προσπάθεια επιθετική. Εδώ έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Κούδα το φάουλ. Πάνω στο Ζάιτς. Κουσουλάκης κάνει το σούτ και βγάζει την μπάλα πλάγια. Ενώ αυτή τη στιγμή ο Σέστιτς του Ερυθρού Αστέρα γίνει την πρώτη αλλαγή. Να ο Σέστιτς και εδώ Μίλιαν στη δεξιά. Ο Σέστιτς με το 15 στη θέση του Σλίσκοβιτς. Εδώ ο Σλίσκοβιτς και εδώ με το Μίλιανιτς μαζί. Συνεπώς η Ιουγκοσλαβία κάνει και αυτή την αλλαγή. Ο Σέστιτς με το 15 του Ερυθρού Αστέρα. 8η συμμετοχή του σήμερα στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας. Που λέει του Στάνκοβιτς. Στη θέση του Σλίσκοβιτς, Μίλος Σέστιτς.
Κρύμποντιτς. Κρύμποντιτς πάντα. Ζάιτς. Σέστιτς. Κόψει ο Παλής. Αρδίζογλου. Το μαρκάριο Σέστιτς. Ο Αρδίζογλου πάντα με την μπάλα. Την κόβει στον Ιωσιφίδη. Ο Κούις είναι εξαιρετικός μαρκάρισος. Την δίνει τελικά στον Κούι Ιωσιφίδης. Ξανά Ιωσιφίδης. Κωστίκος προς τα πίσω για τον Κούδα. Ο Κούδας πάντα. Κόβει πολύ ωραία στον Γκούναρη. Και κόρνερ που κέρδισε ο Γκούναρης σε επέμβαση του Χρίστιτς. Τα κόρνερ είναι 3 υπέρ των Ιουγκοσλάβων και 2 αυτή τη στιγμή υπέρ της Ελλάδας. Σέντρα του Κούδα και κόρνερ ο Μπούλιαν. Τρίτο κόρνερ. 3-3 τα κόρνερ. Ενώ θέλουμε ακόμα 16 λεπτά να τελειώσει ο αγώνας. Αρδίζογλου στο κόρνερ. Με Φάλτσο. Κεφαλιά του Κούδα από την άλλη πλευρά. Και ο Βούγιοβιτς στο Πάντελης και αυτό στον Σλίβο. Παλιά Γούναρης σε καλύτερη θέση από τον Πάσης επεμβαίνει. Μπαλής έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, είναι η ομάδα εδώ και ένα πεντάλεπτο, προσπαθεί εδώ με τον Αρδίζογλου. Κάνει προσπάθεια το Μικίου Αρδίζογλου. Μπήκε και πέναλτι. Και βέβαια αμέσως ο Μπουτένκο. Πέναλτι που έκανε ο Ζάετς ακριβώς το ημίωρο του δεύτερου μηχρόνου, δηλαδή 15 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Κοιτάξτε, ο Αρδίζογλου μπαίνει στην περιοχή, θέλει να περάσει, το απλώνει το πόδι ο Ζάετς στον Αρδίζογλου και στο 75, 15 λεπτά πριν από το τέλος, η Λίκη Μάδα κερδίσει ένα πέναλτι που ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Κωστίκος. Κωστίκος το πέναλτι και το γκολ από ελληνικής πλευράς, βέβαια με το πέναλτι του Κωστίκου για να γίνει το γκολ το ελληνικό. Μια ελληνική ομάδα, λέγαμε ότι με Κούδα βασικά Αρδίζογλου προσπαθούσε εδώ και μερικά λεπτά να κάνει κάτι το καλό μπροστά. Βέβαια είδατε προηγουμένως τον ωραίο συνδυασμό μεταξύ Κούδα και Αρδίζογλου και απότυχε ο τελευταίος με την έξοδο του Πάτελης και στη φάση που είδατε πριν από λίγο, δηλαδή ακριβώς στην εκπνοή του ημίωρου του δευτέρου ημιχρόνου, στο 75, ο Αρδίζογλου αφού ξέφυγε από 2-3 Ιουγκοσλάβους, ανατράπηκε από τον Ζάετς μέσα στην περιοχή και ο Μπουτένκο δεν δίστασε να δώσει το πέναλτι και να κάνει το 5-1 ο Κωστίκος με δυνατό σουτ. 5-1 και ξανά μια προσπάθεια της ελληνικής ομάδας που ίσως αφυπνίστηκε κάπως αργά. Με τον Αρδίζογλου τώρα και τώρα τον Γούναρη και τον Κουσουλάκη. Κουσουλάκης που θέλει να βρει τον Κούδα και που αναγκάζει τον Μπούλια να παραχωρήσει ένα κόρνερ. Μια ελληνική ομάδα που ευνηδιάστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου για να δεχθεί δύο γκολ με δύο κεφαλιές του Βούγιοβιτς. Ο Κούδα στο κόρνερ αλλά πάνω στον Ζάιτς. Η μπάλα πλάγια. Κούδας πάντα με τον Χρίστιτς. Φράγμα του κάνει ο Χρίστιτς, όχι λέει ο υπόπτης. Και ο Ζάιτς έχει την μπάλα και την αφήνει στον Πάντελιτς. Μπαλής, Κουσουλάκης, Μπαλής, Αρδίζογλου. Πέρασε ωραία. Το μαρκάριο Σλίβο, έχει πάντα την μπάλα ο Αρδίζογλου. Και τελικά σεντράρει για να βγάλει την μπάλα κόρνερ στο πρώτο δοκάρι μπροστά στον Κωστίκο ο Πάντελιτς. Τρία κόρνερ που κέρδισε σε διάστημα 5-6 λεπτών η ελληνική ομάδα και που έχει περάσει καθαρά τώρα στην επίθεση. Ένα κόρνερ το τέταρτο της ελληνικής ομάδας με τον Αρδίζογλου.
κεφαλιά του Μπαλί. Out. Εδώ Μπαλής. Μια άνοδος που αναλαμβάνω οφείλεται βασικά και στον Κούδα και στον Αρδίζογλου. Άνοδος επιθετική της ελληνικής ομάδας. Καψής τώρα. Μπαλής. Αρδίζογλου. Ιωσιφίδης. Για τον Κούδα βγήκε ο Μπούλιαν. Κόβει και ο Κρίμποτιτς. Η μπάλα στον Σέστιτς. Κόβεται αυτός από τον Κού η μπάλα στον Μπαλί. Ανέβηκε και το κέντρο. Παλιά του Μπαλί για τον Κούδα. Μπαρκάρεται από τον Ζάιτς. Αυτός βγάζει την μπάλα πλάγια. Δέκα λεφτά ακόμη για να τελειώσει ο αγώνας, 5-1 το σκορ. Κούδα στο πλάγιο, η μπάλα στον Κούι, που μαρκάρεται από τον Μπούλιαν και κόρνερ ο Μπούλιαν. Τέταρτο κόρνερ που κερδίζει η ελληνική ομάδα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Με τον Κούδα το κόρνερ, ο Ζάις θα κόψει πάνω στον Κούδα η μπάλα. Και νέο κόρνερ, ξανά η επέμβαση τη φορά του Σέστιτς. Για αυτό το κόρνερ ο Κούδας. Κρίμποτιτς. Ιωσιφίδης κάτι σφίριξε ο Μπουτένκο. Φάουλ νομίζω του Κωστίκου ή offside του Κωστίκου. Μάλλον φάουλ του Κωστίκου πάνω στον Στοϊκόβιτς. Εδώ Ιωσιφίδης. Ακόμα 10 λεφτά. Κουσουλάκης. Ιωσιφίδης. Αρδίζογλου. Κουσουλάκης. Πρεσάρων Ιουγκοσλάβη. Στη σέντρα τουλάχιστον. Πάλι Κουσουλάκης. Γούναρης. Καψής. Παλιά για τον Αρδίζολου που είναι ελεύθερος. Είναι και ελεύθερος και ο Ισφής σαν εξτρέμ. Το βλέπετε στο βάθος. Αρδίζολου πάντα. Έχει την μπάλα. Την κόβει για τον Κουσουλάκη. Κουσουλάκης την πέταξε στον Μπαλί. Αυτός για τον Κωστίκο. Κόβουν οι Ιουγκοσλάβοι. Βγαίνει ο Χρήστης μπροστά. Δίνει στον Σλίβο. Σλίβο ψάχνει κάποιον. Βρίσκει τον Ζάιτς. Αυτός για τον δεξιό μπακ, τον Κρίμποτιτς. Χαλίλ Χοντζίτς. Σέστιτς. Προσπαθεί ο Κούις. Σέστιτς πάντα. Έρχεται και ο Μπαλίς να βοηθήσει. Τελικά χτυπήθηκε γρήγορα το φάλτς Ιουγκοσλάβους. Μπάλανε στο Σέστιτς. Την αφήνει στον Πάσιτς. Σαν να από την άλλη πλευρά. Χαλίλ Χοντζίτς μες στην περιοχή. Και κόρνερ στην επέμβαση του Φύρου. Το πέμπτο κόρνερ των Ιουγκοσλάβων, 6 ελληνική ομάδα, των οποίων τα 5 στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πάσιτς στο κόρνερ. Σέστιτς, Σλίβο, για τον Σέστιτς, δυνατή παλιά, αλλά καταφέρει ο Σέστιτς θέλει να τη γυρίσει. Τελικά ο Κούις κόρνερ. Σειρά τώρα των Ιουγκοσλάβων να κερδίσουν τα κόρνερς. Με τον Σλίβο το κόρνερ. Χαλίλ Χοντζίς κεφαλιά. Out. Χαλίλ Χοντζίς εδώ.
που είναι πάντα δυσαστημένος όταν αποτυχάνει. Καψής. Κούδας. Μπαλής. Έκοψε ο Μπούλιαν. Χρήστιτς. Το καταδίωκε ο Μπαλής. Χαλίλχοτζιτς. Δίνει στον Σέστιτς. Κόβει ο Μπούλια, ο Μπαλής και ο Ιωσήφης τελικά κόβοντας την μπάλα την δίνει στον Κουσουλάκη. Και ο Κουσουλάκης για τον Κούι. Και ο Κούις για τον Μπαλή. Μπαλιά που δεν πέρασε. Κουσουλάκης. Χαλίλχοτζιτς του κρέβει την μπάλα. Σλίβο. Χαλίλχοτζιτς. Ζάετς. Κρίμποτιτς. Μπούλιαν. Ιωσήφιδης. Σέστιτς. Βούγιοβιτς, Ιωσήφιδης. Ιωσήφιδης που κέρδισε ένα πλάγιο και θα το χτυπήσει ο ίδιος. Μπάλα Κουσουλάκης. Βρίσκει τον Ιωσήφιδη. Σέντρα για τον άλλο Πακτογούναρη που βγαίνει ωραία. Ο Κωστίκος σε καλή θέση. Καθυστέρησε κάπως. Ο Ζάες τελικά θα διώξει σε κόρνερ. Μια σύγχυση που δημιουργήθηκε στην Ιουγκοσλαβική περιοχή της Άντρα Ιωσήφιδη για τον άλλο πακ τον Γούναρη. Βγήκε ο Πάντελης, κοιτάξτε τη φάση, μπροστά στον Γούναρη. Γούναρης κλέβει την μπάλα από τον Ιουγκοσλάβο. Σηκώνει την μπάλα, την έχει ο Κωστίκος. Πάει να κάνει το σούτ, μαρκάρεται από το Στοϊκόβιτς και τελικά ο Ζάγκης βγάζει την μπάλα κόρνερ. Έχουμε μια νέα διακοπή για κάποιον Ιουγκοσλάβο που βρίσκεται στο 14 που βλέπετε εδώ πέρα, είναι ο Γερολίμοφ της Ριέκα. Θα κάνει στην επόσο Μίλιανιτς 5 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας μια δεύτερη αλλαγή. Παραλαμβάνω τη φάση, σέντρα του Ιωσήφιδη, ο Γούναρης σαν center for extreme λίγο βγαίνει κάποιο να πιάσει κεφαλιά ψαράκι την ώρα που βγαίνει ο Πάντελης, του κλέβει την μπάλα από το Πάντελης. Η μπάλα φτάνει στον Κωστίκο που κάπως καθυστερεί με αποτέλεσμα να μαρκαριστεί και ο Ζάγερς να βγάλει την μπάλα σε corner. Αρδίζογλου με τον Κούδα. Ο Κούδας τελικά στη σέντρα. Ο Βούγιοβιτς θα διώξει όπως όπως. Ιωσήφιδης που κερδίζει μια κεφαλιά. Ο Κουσουλάκης μια δεύτερη. Ο Κωστίκος θέλει να κάνει το κοντρό. Μαρκάρεται. Ο Χρήστης επεμβαίνει. Και δίνει την μπάλα πλάγια για να γίνει η αλλαγή αυτή τη στιγμή. Στο 85 προς 86. Ο Μίλιανιτς βάζει τον Γερολίμοφ της Ριέκα με το 14 και θα βγάλει τον Χρήστιτς. Ναι, μπαίνει ο Γερολίμοφ το 14, βγαίνει ο Χρήστιτς και οι δυο παίκτες της Ριέκα. Έτσι η Ιουγκοσλάβια έκανε αλλαγή, επαναλαμβάνω, στο 85 προς 86, Γερολίμοφ στη θέση του Χρήστιτς. Ιωσήφιδης, Κούις, Κουσουλάκης σε καλή θέση στο σούτ, out. Και ο Κουσουλάκης εδώ. Ξανά η φάση με το σούτ του Κουσουλάκη. Χαλίλχοτζιτς, Βούγιοβιτς. Είναι μια κόντρα, ευνοήθηκε ο Κουσουλάκης, δίνει στον Γούναρη. Ο Γούναρης πήγε να βρει τον Κούδα, τελικά επενέβη ο Σέστιτς. Πήρε την μπάλα όμως ο Κούδας. Ο Κούδα
Ιωσήφιδας που βρίσκει τον Ιωσήφιδη. Ο Ιωσήφιδης που ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από ένα οπωσδήποτε πολύ κακό, θα λέγαμε, ξεκίνημα δεύτερο ημίχρονο. Άφησε δύο φορές να μαρκάρει τον Βούγιοβιτς. Δίνει στον Κωστίκο που ξαναδεί τον Ιωσήφιδη. Πάει να κάνει το σουτ. Σε καλύτερη θέση ο Στοϊκόβιτς παρενεύει. Βγαίνει ο Καψής μπροστά από τον Στοϊκόβιτς, από τον Χαλίχοβιτς. Χάνε την μπάλα από την ελληνική άμυνα. Και ο Μπούλιαν τώρα σε θέση εξτρέμ έχει την μπάλα. Στην πλάτη του Καψή. 1,5 λεπτό ακόμη στο μεγάλο ρολόι του σταδίου της Χάιντου για να τελειώσει ο αγώνας. Χαλίλχοτζιτς με την μπάλα. Σλίβο Χαλίλχοτζιτς. Ιωσήφιδης θετική επέμβαση. Στο 1-2 πήγαν να παίξουν οι δύο Γιουγκοσλάβοι. Κούδας η μπάλα. Φεύγει μπροστά ο Αρδίζογλου. Κόβει ο Ζάετς την παλιά του Κούδα. Ξανά Ζάετς που βγαίνει μπροστά με τον Κρίμποντις και πάλι ο αρχηγός των Γιουγκοσλάβων, ο Ζάετς. Στο τελευταίο λεπτό πλέον του αγώνα. Γερολίμοφ πάντα. Αστοχή στο σούτ. Θέλουμε λιγότερο από ένα λεπτό για το παιχνίδι αυτό που σας μετέδωσε και σας μεταδίδει ακόμα η ΕΡΤ από το Split. 5-1 το σκορ, πολύ βαρύ για το μέλλον της ελληνικής ομάδας στην πορεία της σε μια προσπάθεια πολλών χρόνων να παίξει τελικά το παγκόσμιο κυπέλλου. Ο Σλίβοδο μαρκάρεται από τον Καψή, ο Καψής με τον Παλί και τώρα με τον Ιωσήφιδη διώχνουν για να φτάσει μπάλα στον Αρδίζογλου και να σφυρίξει αυτή τη στιγμή ο σουβενικός της Πουτένκο τη λήξη του αγώνα. Είδατε και εσείς ένα παιχνίδι με μια ελληνική ομάδα πολύ κακή στο πρώτο ημίχρονο και στο ξεκίνημα δεύτερο ημίχρονο. Μια άμυνα να παραπέει, ιδίως στον άξονα, στο κεντρικό. Να χάνει 3-0 στο ημίχρονο και να δέχεται στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου 2 γκολ. Σαν να ήταν σε προπόνηση από κεφαλιές του Βούγιοβιτς. Και να συνέρχεται στο τελευταίο 15 λεπτό να κερδίζει 5 κόρες και να σκοράρει με τον Κωστίκο στο 76 με πέναλτι. Η Ιουγκοσλαβία πήρε μια νίκη. Με 5-1 πήρε και τους δύο βαθμούς. Τίποτα όμως δεν κρίθηκαν. Η Ιουγκοσλαβία έχει να παίξει στην Κοπενχάγη και στην Αθήνα. Και εδώ πέρα στο Βελιγράδι με τους Ιταλούς. Εμείς έχουμε να παίξουμε με Ιουγκοσλάβους και Δανούς στην Αθήνα. Και με Ιταλούς εκτός έδρας. Από το Split, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.